Στην ιστορία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι τη Ομάδα Προ Ανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, με τι πανελλαδικές εξετάσει να βρίσκονται στην κορυφωσή του για του υποψήφιου των ΕΠΑΛ. Δίχω προβλήματα, κύλησε η διαδικασία στα εξεταστικά κέντρα, με τα θέματα να απαιτούν καλή προετοιμασία αλλά και κριτική σκέψη από του μαθητέ, δίχω να ξεφεύγουν όμω από το κομμάτι τη διδακτέα ύλη. Τα θέματα σε γενικέ γραμμέ δεν, ήταν, δεν ήταν δύσκολα, ήθελαν έντονη κριτική σκέψη. Στην πρώτη ομάδα τα θέματα ήταν διαχειρίσιμα. Αν εξαιρέσουμε το Β1, όπου οι μαθητέ έπρεπε να περιορίσουν λίγο, μάλλον ο περιορισμό της διατύπωσης πολιτικές εξελίξεις, είναι εκείνος ακριβώς που έπρεπε να δημιουργήσει τη σκέψη στους μαθητές και να καταφέρουν να το διακρίνουν ποιο ήταν ο κομμάτι των πολιτικών εξελίξεων. Ένας καλά προετοιμασμένος θα μπορεί να γράψει, αλλά δεν χρειαζόταν μόνο Προετοιμασία όσον αφορά το βιβλίο, δηλαδή δεν ήθελε μόνο γνώση του βιβλίου, ήθελε και κριτική ικανότητα. Οι υποψήφοι τη ομάδα προ Ανατολισμού Θετικών Σπουδών εξετάστηκαν στο μάθημα τη φυσική. Τα θέματα είχαν αυξημένε απαιτήσει και ήταν σε ό,τι αφορά το βαθμό δυσκολία πιο απαιτητικά από τα περσινά, διευκρίνησαν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πάντω ξεκαθάρισαν ότι ένα καλά προετοιμασμένο υποψήφιο θα μπορούσε να ανταποκριθεί. Τα θέματα ήταν ε, ανεβασμένη δυσκολία σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά. Ε, Απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους μαθητές να διαβάζουν προσεκτικά τις εκφωνήσεις. Απαιτούν πάρα πολλές πράξεις, οπότε απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Ο καλά προετοιμασμένος μαθητής, ο οποίος θα έχει και καθαρό μυαλό ταυτόχρονα, θα μπορέσει να διαχειριστεί σωστά τις ασκήσεις. Μέχρι και να αριστεύσουν στο μάθημα της πληροφορικής, θα μπορούσαν οι υποψήφοι τη ομάδα προσανατολισμού Σπουδών οικονομία και Πληροφορικής, καθώς τα θέματα ήταν αμυγό μέσα από την ύλη του βιβλίου, καλά και ξεκάθαρα διατυπωμένα. Ε, τα θέματα ήταν ε, αναμενόμενα. Με... Ε, εύκολα, εύκολα δηλαδή, χωρίς ιδιαίτερε δυσκολίες. Ε, τα είχαμε κάνει καθ' όλη τη διάρκεια τη χρονιά, άρα ένα ε, προετοιμασμένο και διαβασμένο μαθητή θα μπορούσε και να αριστεύσει. Αύριο Πέμπτη, οι υποψήφοι από τα ΕΠΑΛ θα διαγωνιστούν στην Ανατομία Φυσιολογία, στην Ελεκτροτεχνία, την Ιστορία Σύγχρονη και το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο. Ενώ την Παρασκευή, οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων θα διαγωνιστούν στα Λατινικά, τη Χημεία και τι Αρχέ Οικονομική Θεωρία.